ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας του Σκουτάρεως. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 167.000 ευρώ που αναβαθμίζει αισθητικά την περιοχή. Σήμερα ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης βρέθηκε στο σκούτερι συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Δημήτρη Μερετούδη και Παναγιώτη Γρηγοριάδη, καθώς και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γιώργο Καδί, παραχωρώντας συνέντευξη τύπου για το θέμα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 167.000 ευρώ και σύμφωνα με τη μελέτη οι εργασίες που έγιναν είναι τα μαρμάρινα σκαλοπάκια κατά μήκος του πεζοδρομίου, το σταμποτό δάπεδο, ένα μνημείο, ένας βραχόκηπος, παιδική χαρά, δέντρα, πράσινο, καθιστικά και φώτα. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί το 2009 από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Σκουτάριο σε σχετικό πρόγραμμα, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε, με αποτέλεσμα να διαλυθεί η εργολαβική σύμβαση τον Ιούλιο του 2011. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε νέα προσπάθεια επαναχρηματοδότησης του έργου αυτού από το Πράσινο Ταμείο και επαναδημοπράτησής του, κάτι που επιτεύχθηκε και το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012. Είναι αλήθεια, ένα χρόνιο αίτημα που είχαν οι κάτοικοι εδώ του χωριού μας. Ολοκληρώθηκε η πλατεία του, κεντρική πλατεία του χωριού και είναι σχεδόν έτοιμη. Έχει παραδοθεί πλέον στον κόσμο. Τα παιδιά έρχονται κάθε απόγευμα, αν θα κάνετε μια βόλτα, την ευχαριστούνται, χαίρονται. Είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρηθήκαμε μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, είχε ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο από την προηγούμενη Δημαρχιακή Αρχή του Δήμου Σκουτάριος, όταν ήταν ακόμη Καποδιστριακή Δήμη. Δυστυχώς εκείνη η σύμβαση διαλύθηκε, ο εργολάβος αποχώρησε. Από εκεί και μετά η Δημαρχιακή Αρχή η σημερινή έτρεξε για να ξαναεντάξει το έργο και όπως τα κατάφερε να ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο και ξεκίνησε το έργο από την αρχή, έγινε ξανά δημοπράτηση, μπήκε καινούριος εργολάβος και φτάσαμε σήμερα να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Όπως βλέπετε, λείπουν ακόμη μερικά πράγματα, λίγο συμπλήρωμα στις κούνιες και στο δάπεδο εδώ που βρισκόμαστε. Με αφορμή και τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο Πέτρος Αγγελίδης απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση και για το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή έχει αρχίσει ένα προεκλογικό επικοινωνιακό παιχνίδι, παραχωρώντας απανωτές συνέντευξεις τύπου. Παρουσιάζουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής. Ενημερώνουμε τον κόσμο. Αν αυτά που λέμε είναι ψέματα, ας τα διαψεύσουν. Αν είναι ψέμα η κεντρική πλατεία Σκουτάριος, αν είναι ψέμα το αποχετευτικό έργο Μητρουσίου Σκουτάριος, αν είναι ψέμα τα έργα που γίνονται στο Χιονοχώρι, αν είναι ψέμα η πεζοδρόμηση της Μοιραρχίας, τι να σας πω, είναι καθήκον του κάθε δημάρχου να ενημερώνει τους πολίτες. Μα πριν από λίγο καιρό ή συνήθως τους ακούγαμε να διαμαρτύρονται ότι δήθεν δεν τους ενημερώνουμε. Δεν ενημερώνουμε τον κόσμο. Όταν ενημερώνουμε πάλι διαμαρτύρονται. Από εκεί και πέρα ο λαός νομίζω μπορεί να κρίνει. Όσο για το εάν έχει αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας. Κοιτάξτε, για μας η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επομένη των εκλογών. Δεν περιμένουμε να έρθει η προεκλογική περίοδος για να δραστηριοποιηθούμε. Εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ ούτε να την ξεχωρίσω, ούτε να καταλάβω ποια είναι η προεκλογική και ποια είναι η μετεκλογική περίοδο. Πιάνουμε δουλειά αμέσως την επομένη των εκλογών. Οι αντίπαλοι σας ποτέ έπιασαν δουλειά? Αυτό δεν με ενδιαφέρει, να ρωτήσετε τους αντιπάλους μας.